Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Δόξα τον καλό Θεό, όλοι καλά είναι. Εντάξει, ξέρεις, το συνηθίζουμε να το ρωτάμε, αλλά ξέρεις, μετά από αυτό που περνάει ο Νίκος ο Κιζερίδης, ίσως όλο αυτό μας κάνει λίγο πιο συναισθαλμένους. Νομίζω ότι είναι ακριβώς όπως τα λέτε, ότι όταν έρθει κάπως κοντά μας ή το ζήσουμε λίγο πιο κοντά ή από κάποιον το δούμε, νομίζω ότι τότε αρχίζουμε λίγο και το αισθανόμαστε λίγο περισσότερο. Μιλούσα πριν από λίγο με τον Αλέκο το Δέλιο, ο οποίος και αυτός πέρασε δύσκολα και περνάει δύσκολες στιγμές. Λίγο πολύ το γνωρίζει ο κόσμος, το γνωρίζεις και εσύ που υπήρξατε και συμπαίκτες. Έλεγα και λέγαμε και μαζί, δεν ξέρω να συμφωνήσω, ότι με αφορμή τη χθεσινή αυτή εκδήλωση, έστω και αν έγινε για αυτό το πολύ σοβαρό σκοπό φυσικά, είναι μια καλή ευκαιρία ο Άρης να αποκαταστήσει γενικότερα τις σχέσεις του και με αρκετούς πρώην ποδοσφαιριστές και γενικότερα και το όνομά του, το οποίο... Κοιτάξτε, για να σας πω εγώ ακριβώς, εντάξει, το χθεσινό ήταν μια εκδήλωση πολύ σοβαρή για τον Νίκο, η οποία ήταν αποκλειστικά και μόνο για τον Νίκο. Απλώς αρχίστηκε νομένης από το θέμα αυτού του Νίκου, του οποίου ήταν ένα θέμα υγείας. Εγώ δεν θα μιλήσω μόνο για το θέμα υγείας του Νίκου. Είναι γενικά, ο Άρης έχει ένα κακό, πολύ μεγάλο για εμένα, μέχρι αυτή την περίοδο. Και εύχομαι πραγματικά να αλλάξει, ότι ποτέ δεν έκανε κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες να τιμάει είτε πρώην ποδοσφαιριστές, είτε ανθρώπους που έχουν εργαστεί, που έχουν δουλέψει, που ήταν πολλά χρόνια στον Άρη, που προσφέραν στον Άρη, γιατί νομίζω ότι όποιος περνάει από μια ομάδα σαν τον Άρη και κρατιέται πάνω από 1-2 χρόνια, πραγματικά βάζει και αυτός άλλος μικρό, άλλος μεγάλο, ένα πολύ μικρό και ένα πολύ μεγάλο λιθαράκι σε αυτή την πορεία του Άρη. Έτσι. Είναι στην ιστορία του Άρη, γράφεται στην ιστορία του Άρη. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον οποιοδήποτε να τον τιμάνε και να έχουμε μια τέτοιες εκδηλώσεις και να μην είναι όπως έγινε χθες που ήταν του Νίκου για έναν τέτοιο σκοπό, να είναι καθαρά εκδήλωση εκτίμησης, να το πω, το οποίο θα πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που εργάζονται, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές. Καμιά φορά μπορεί να είναι κάποιος φροντιστής, μπορεί να είναι κάποιος γιατρός, κάποιος που να είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Ναι, σωστά. Δεν έχεις άδικο. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια πολύ καλή αρχή, γιατί είδαμε χθες ότι ο κόσμος του αρέσει αυτό. Του αρέσει να βλέπει παλιούς ποδοσφαιριστές και να τους τιμάει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι αυτό αποδείχτηκε χθες. Το ότι ο κόσμος του Άρη ήταν εκεί για να μπορέσει να στηρίξει, βέβαια, τον Νίκο κατά βάση, ναι. αλλά και να δει και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν από τα παλιά μεγαλεία του Άρη έχουν υπάρξει ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ομάδα. Ναι. Όντως, και είδαμε και στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε πάρα πολλοί κόσμος και πρώην φυσικά ποδοσφαιριστές του Άρη, εννοείται, που είχαμε καιρό να τους δούμε, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος. Και είναι και πολύ σημαντικό το ότι εξαντλήθηκαν και όλα τα εισιτήρια φυσικά που εκδόθηκαν για αυτό το φιλικό και θα αποτελέσουν το οικονομικό βοήθημα για τον Νίκο Κιζερίδη. Και μια εκδήλωση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση από όλες τις απόψεις και το χάρηκαν όλοι. Αυτό ακριβώς νομίζω ότι το χάρηκαν όλοι, περισσότερο από όλους το χάρη και ο Νίκος, βέβαια, γιατί ένιωσε τη στήριξη ναι. και των πρώην συμπαιχτών του αλλά και του κόσμου, και νομίζω ότι αυτό ήταν το σκεπτικό. Ναι. Ήταν εμφανώς συγκινημένος ασφαλώς, δεν το συζητάμε χθες, αλλά και αποφασισμένος να βγάλει σχεδόν και τα 3-30 λεπτά. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό δείχνει πραγματικά τη δύναμη που έχει ο Νίκος και μακάρι να του δώσουμε κι εμείς έστω πολύ λίγο κουράγιο για να μπορέσει να συνεχίσει το δύσκολο αγώνα που έχει. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε, γιατί εδώ δεν χωράνε ούτε χρώματα, ούτε ομάδες, ούτε αντιπαλότητες, ούτε τίποτα, και ένα μεγάλο μπράβο και στη Λάρισα, της οποίας τη φανέλα έχει τιμήσει για αρκετά χρόνια φυσικά, εννοείται, που ήρθε για αυτό το σκοπό και μάλιστα πολύ οργανωμένη, με πάρα πολλούς παλιούς ποδοσφαιριστές, και ανανεώσατε νομίζω και το ραντεβού σας και για το νέο έτος, κάποια στιγμή. Βεβαίως, νομίζω ήταν πολύ σημαντικό. Ανταποκριθήκαν οι άνθρωποι της Λάρισας, οι παλαιόμαχοι ποδοσφαιριστές της Λάρισας, με ιδιαίτερη χαρά, θα μπορούσα να πω. Και πραγματικά το χαρήκανε το ίδιο με εμάς, κατά την άποψή μου, επειδή τους γνωρίζω τους περισσότερους και προσωπικά, ναι. είναι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσουν αυτές οι εκδηλώσεις, θέλουν να στηρίζουν τέτοιες εκδηλώσεις και γι' αυτόν τον λόγο ούτε καν τέθηκε θέμα συζήτησης. Την πρώτη στιγμή που τους καλέσαμε είπανε ότι θα έρθουμε κατευθείαν, θα στηρίξουμε τον Νίκο, γιατί ο Νίκος ήταν και ιδιαίτερα αγαπητός και είναι ιδιαίτερα αγαπητός, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο βασικά της Ελλάδος. Ναι. Οπότε νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εκδήλωση και πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για εμάς και ειδικότερα για εμένα που έχω παίξει και στη Λάρισα.
Βεβαίως, ναι. Έχεις μοιράσει ουσιαστικά την ποδοσφαιρική σου καριέρα. Νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι κατά βάση Βέβαια, που. Βέβαια, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ειδικά τα ποδοσφαιρικά μου χρόνια τα περισσότερα τα έπαιξα αυτές τις δύο ομάδες. Και είδαμε γενικότερα και παίκτες να διατηρούνται και σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, όχι όλοι, είναι αλήθεια. Αλλά αρκετοί νομίζω ότι εντάξει, είναι. Ο Άγγελος Χαριστέας, βέβαια, εντάξει, σταμάτησε και πρόσφατα το ποδόσφαιρο. Αλλά εκείνος... και σταμάτησε και πρόσφατα, αλλά και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ακόμα και τώρα συντηρείται, κάνει καθημερινά προπόνηση. Ναι. Εκείνος που τρέχει ακόμη νομίζω δεν έχει σταματήσει από χθες. Πρέπει να είναι σίγουρα ο Κώστας ο Λεμπεγλέρας. Δεν έχει σταματήσει. Δεν σίγουρα, σίγουρα. Και ο Κώστας, μα ο Κώστας είναι ενεργεία ακόμα. Ακόμα μέχρι και σήμερα παίζει ποδόσφαιρο. Οπότε είναι υποχρέωσή του να είναι σε όσο γίνεται καλύτερη κατάσταση. Πώς βλέπεις γενικότερα, παρακολουθείς καθόλου τον Άρη φέτος Παναγιώτη, έχεις την ευκαιρία σου, δίνεται δυνατότητα. Παρακολουθώ, μαθαίνω τα πάντα. Βασικά στο γήπεδο βέβαια δεν έχω έρθει, αλλά έχω μάθει τα πάντα, μαθαίνω πραγματικά τα πάντα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό που λέει ο λόγος σε κάθε παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω αμάν και ντε που λέει ο λόγος να τελειώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, όχι μόνο φέτος χρόνος αλλά και και ο επόμενος χρόνος και να, μετά από δύο χρόνια να συζητάμε ότι ο Άρης είναι στην Αλφα Εθνική, θα πω εγώ, όχι στη Super League που λένε όλοι, στην Αλφα Εθνική, να είναι εκεί που πραγματικά όχι του αρμόζει οτιδήποτε, εκεί που πρέπει να είναι, πολύ απλά. Γιατί βλέπουμε ομάδες οι οποίες είναι στην Αλφα Εθνική, οι οποίες έχουν 100 άτομα ή 50 άτομα, ομάδες οι οποίες ουσιαστικά δεν βοηθάνε και το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο για να πάει πιο μπροστά χρειάζεται ομάδες που να έχουν κόσμο, ομάδες που να έχουν τη στήριξη του κόσμου, ομάδες που να έχουν μια καλή λειτουργία, που να έχουν εγκαταστάσεις, που να έχουν γήπεδα. Πάντως, πάντως εντάξει, ο Άρης νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα είναι του χρόνου στη Football League. Έχει πάρει ένα σημαντικότατο προάθλημα. Η Football League, την οποία την ξέρεις επίσης πολύ καλά, δεν θα είναι βέβαια τέτοιος περίπατος όπως είναι φέτος η Γάμα Εθνική. Από αυτό που λες θα σε διακόψω. Είδατε ότι πέρσι ο Άρης πήγε στη Γάμα Εθνική και όλοι λέγαμε στην αρχή θα κάνει περίπατο ή θα κάνει. Και σε κάποιες συζητήσεις που έκανα εγώ, γιατί εγώ είμαι λίγο υπερβολικά ρεαλιστής, όταν κάτι δεν το γνωρίζεις, όπως είναι η Γάμα Εθνική, γιατί ο Άρης στη Γάμα Εθνική δεν τη γνωρίζει και δεν τη γνώριζε. Ναι. Ουσιαστικά την έμαθε πέρσι. Ναι. Και νομίζω ότι πέρσι ήταν μια αποτυχημένη χρονιά για τον Άρη 100%. Φέτος που ήξερε τι θα συναντήσει, είναι πιο προετοιμασμένος και έχει πάρει αυτή τη διαφορά. Και του χρόνου που είναι η Β' Εθνική, γιατί και η Β' Εθνική είναι πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία. Πιστέψτε με, είναι εντελώς διαφορετικό το ποδόσφαιρο στη Γάμα Εθνική, στη Β' Εθνική και στην Α' Εθνική. Ναι. Είναι άλλοι κόσμοι. Πραγματικά. Πρέπει να είναι ακόμη πιο προετοιμασμένος για να μπορέσει να μην έχει προβλήματα. Θα συναντήσει η Παναγιώτη και του χρόνου με το καλό τέτοιες κλειστές άμυνες στη Football League Άρης. Γιατί αυτό είναι το θα μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις. Θα συναντήσει τέτοιες κλειστές άμυνες με καλύτερους ποδοσφαιριστές, με πιο δυνατούς ποδοσφαιριστές, με ποδοσφαιριστές που θα παίζουν αποκλειστικά και μόνο για το αποτέλεσμα. Για τίποτα άλλο. Ναι. Δεν θα παίζουν ούτε για να παίξουν ποδόσφαιρο, ούτε για να δημιουργήσουν φάσεις, ούτε για να κερδίσουν ένα παιχνίδι. Θα παίζουν ποδόσφαιρο αποκλειστικά και μόνο για να πάρουν τους βαθμούς που χρειάζονται η κάθε ομάδα με το δικό της σχετικό. Άλλοι για να βγει στην Α' Εθνική, άλλοι για να μείνει στην κατηγορία, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Αλλά παίζουν ακριβώς αυτό που πρέπει. Και είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά πιστέψτε με, να μπορείς να συνδυάσεις καλό θέαμα, καλό ποδόσφαιρο και αποτέλεσμα. Ναι. Και καλύτερα γυμνασμένοι φυσικά, σε σχέση με αυτούς που έχουν. Ναι. Θα συναντήσει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι επαγγελματίες, οι οποίοι η δουλειά τους ήταν αυτή και ζουν από αυτό, οπότε θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, πολύ πιο δύσκολα. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι στον πάγκο του Άρη, τους οποίους και εσύ γνωρίζεις καλά, όπως ειδικά τον Ανδρέα τον Σκέτζο, με τον οποίο υπήρξε για πολλά χρόνια συμπαίκτης, που ξέρουν το αντικείμενο, ξέρουν και τις κατηγορίες αυτές, είναι γαλουχημένοι μέσα στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι χθεσινή. Αυτό ακριβώς χρειάζεται. Χρειάζεται να, από ανθρώπους που να γνωρίζουν την κάθε κατηγορία, από ανθρώπους που να γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Ό,τι και να λέμε εμείς που είμαστε απ' έξω από μια ομάδα, αυτοί που είναι μέσα τα βλέπουν εντελώς διαφορετικά. Ναι. Εντάξει, εγώ μπορεί να γνωρίζω το ποδόσφαιρο, αλλά το τι γίνεται, ας πούμε, μέσα στην ομάδα του Άρη δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι. Ο Αντρέας που δουλεύει αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Άρη γνωρίζει απ' έξω και ανακατά τον κάθε ποδοσφαιριστή, το κάθε τι που μπορεί να προσφέρει ο κάθε ποδοσφαιριστής και μπορεί να κρίνει πολύ καλύτερα από όλους. Εσύ είχε ακουστεί το δικό σου το όνομα το καλοκαίρι για τις ακαδημίες. Τελικά, τελευταία στιγμή δεν ευωδόθηκε αυτή η συνεργασία. Το αφήσατε για το μέλλον όταν θα είναι καλύτερες συνθήκες. Αυτό ακριβώς. Το αφήσαμε για το μέλλον όταν θα είναι και καλύτερες συνθήκες και καλύτερα τα πράγματα γενικά και για εμένα. Γιατί είχα και εγώ κάποιες δουλειές τις οποίες δεν προλάβαινα και αναγκαστικά δεν μπορούσε να ευδοκιμήσει αυτή η συνεργασία. Αλλά πραγματικά στο μέλλον δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Το εύχομαι πραγματικά.
θα μπορέσω και εγώ να συνεργαστώ με την ομάδα του Άρη. Σωστά, και ο Άρης να μάθει, Παναγιώτη, αυτό που κάνει, θα δανειστώ το παράδειγμα του Ολυμπιακού. Δεν θέλω να ακουστεί άσχημα. Απλά αυτό που κάνει στις ακαδημίες του Ολυμπιακός. Έχει όλους τους πρώην ποδοσφαιριστές του σε κέρια απόστα. Και δουλεύουν στις ακαδημίες του. Θέλεις τον Μαυρογεννίδη, θέλεις τον Αμανατίδη, και δεν ξέρω. Ναι. Δεν πρέπει, συγγνώμη που σε διακόπτω ξανά, αλλά δεν πρέπει να ακούγεται άσχημα. Εμείς εδώ πέρα, στον Άρη και γενικά στη Θεσσαλονίκη, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα μας. Ό,τι είναι καλύτερο για να μπορέσει είτε από ακαδημίες, είτε από επαγγελματική ομάδα, είτε από τη μεγάλη ομάδα, να το πω έτσι απλά, να γίνει να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα. Να κάνεις μικρά-μικρά βήματα, αλλά θετικά βήματα, βήματα προς τα πάνω. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πιάσει το νόημα. Έχει μεγάλη διαφορά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες και σε αυτόν τον τομέα, ακόμα και στις ακαδημίες του. Έχει μεγάλη διαφορά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Αν δείτε πώς λειτουργούν, θα πείτε, δεν ξέρω αν έχει δει κάποιος ή αν γνωρίζει κάποιος, θα πείτε ότι αυτοί εδώ κάνουν πραγματικά επιστημονική δουλειά. Κάνουν Σωστή. Δουλειά η οποία θα τους αποφέρει ταλέντα. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έτσι πρέπει να κινούνται. Ναι. Όταν η Μπαρσελόνα, από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, και κινείται βάσει των ακαδημιών της, δηλαδή ποιες είναι οι άλλες ομάδες που δεν θα κάνουν το ίδιο ή δεν πρέπει να κάνουν το ίδιο, να κοιτάξουν προς εκεί την κατεύθυνση. Και μάλιστα το συζητούσαμε αυτό που λες κάποια στιγμή και με τον Τάσο το Θεό, ένα παιδί του Άρη, ο οποίος είναι, ναι. Ακριβώς, έδειξε τα διαπιστευτήριά του και αμέσως, να το πω έτσι, τον άρπαξε ο Ολυμπιακός. Να σας το πω και αλλιώς, άμα δείτε, οι περισσότεροι που δουλεύουν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, προπονητές ή οτιδήποτε, είναι αρκετοί που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Σωστά. Οπότε δεν είναι τυχαίο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Απλώς δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε εδώ πέρα, αυτούς τους ανθρώπους. Για τον ΑΒ λόγο, δεν μπορώ να ξέρω εγώ για ποιον λόγο, αλλά για τον ΑΒ λόγο δεν μένουν να δουλέψουν σε ομάδες της Θεσσαλονίκης για να μπορέσουν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα σε εμάς εδώ πέρα. Μας έλεγες στο ξεκίνημα, Παναγιώτη, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, ότι δεν είχες την δυνατότητα, την ευκαιρία, λόγω και κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων, να παρακολουθείς τον Άρη από κοντά. Ελπίζουμε ότι θα το κάνεις πιο συχνά από εδώ και πέρα. Πραγματικά το θέλω, γιατί πλέον είμαι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, μένω δίπλα σχεδόν στο γήπεδο. Ναι. Να σας το πω έτσι απλώς. Πραγματικά θέλω να έρχομαι στο γήπεδο και να το χαίρομαι. Όπως θέλω να το χαίρονται και όλοι οι Αργιανοί παίκτες στο γήπεδο, να βλέπουν την ομάδα να κερδίζει, να πηγαίνει ψηλά. Αυτή τη στιγμή είναι ένα μεταβατικό στάδιο για τον Άρη, ένα πάρα πολύ δύσκολο στάδιο, το οποίο ευχόμαστε όλοι, νομίζω, να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα παρελθόν. Ναι. Ας το ευχηθούμε, ας το ευχηθούμε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε και για αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είναι καλά ο Νικόλας. Να είναι καλά, όντως, να είναι καλά ο Νίκος Κιζερίδης. Με αυτό θα βάλουμε τον επίλογο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.